Οπτικά αναγνώστης για τα μάτια σας και μόνο. Εδώ στην έκθεση, 10η έκθεση εδώ πέρα στην Πτολεμαΐδα, Ιορδέα 2018, σε ένα stand όπου βλέπουμε τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Και κύριε αναγνώστη, ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Τι προτάσει η μόδα για το καλοκαίρι, για τα γυαλιά ηλίου, ας ξεκινήσουμε, για τον άντρα και τη γυναίκα. Τα γυαλιά ηλίου έχουν μεγαλώσει συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια. Έχουν γίνει διάφορα σχέδια και πιο πολύ το στρόγγυλο έχει αρχίσει να περπατάει πια και να ζητείτε, καθώς επίσης και κάποιες πεταλούδες ιδιαίτερες. Τα γυαλιά ηλίου στα οπτικά καταστήματα είναι όλα απορροφητικά, πρέπει να το ξέρει το κοινό και να εμπιστεύεται τους οπτικούς για τα προϊόντα που πουλάνε στα μαγαζιά τους. Να πούμε βεβαίως πως το όνομα αναγνώστης είναι χρόνια τώρα στην Πτολεμαΐδα, είναι από τα ονόματα που εμπιστεύεται το καταναλωτικό κοινό και για τα γυαλιά ηλίου αλλά και τα οράσεως. Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει τόσα χρόνια να ξεχωρίζετε? Νομίζω ότι κάθε μαγαζί που δουλεύει με συνέπεια και δίνει και στον πελάτη του αυτό που ζητάει και σε τιμή, σε ποικιλία και σε ποιότητα, νομίζω ότι θα μπορέσει να επιζήσει. Εμείς είμαστε 37 χρόνια τώρα και ευελπιστούμε να είμαστε και πολλά ακόμη άλλα. Ερχόμενος επισκέπτης λοιπόν εδώ στην έκθεση μπορεί να δει τα διάφορα stand που έχετε στήσει με τα πρωτοποριακά γυαλιά και για τον άνδρα και για τη γυναίκα, αλλά και να ενημερωθεί για ό,τι θέλει γύρω από το χώρο των γυαλιών. Μπορεί να υποφεληθεί και από ειδικές τιμές εδώ? Εδώ δεν έχουμε ειδικές τιμές, έχουμε κάποια γυαλιά ενδεικτικά γιατί ήταν αδύνατο να φέρουμε την ποικιλία που έχουμε στο μαγαζί και να πουλάμε εδώ. Δείχνουμε τις τάσεις της μόδας και όποιος θέλει κάτι παραπάνω μπορεί να επισκεφτεί το μαγαζί για να δει μια ποικιλία μεγάλη. Και εκεί φυσικά να υποφεληθεί και από τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές σας. Να θυμίσουμε λιγάκι στο καταναλωτικό κοινό που μπορεί να σας βρει στην Πτολεμαΐδα. Είμαστε Βασιλής Σοφίας 14 στον πεζόδρομο και είμαστε εκεί πέρα 20 τόσα χρόνια σε αυτό το μαγαζί και μας ξέρουν ο κόσμος. Γυαλιά ηλίου από παιδική ηλικία μέχρι και όσο αντέχουν τα ματάκια μας. Και τι θα συμβουλεύαμε έτσι στον κόσμο τώρα που βγαίνει στις παραλίες και που η περιώδης ακτινοβολία πραγματικά έχει γίνει αρκετά επικίνδυνη? Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε στα παιδάκια μας να τα μαθαίνουμε να χρησιμοποιούν τα γυαλιά ηλίου? Μία ηλικία είναι τα 2 χρόνια και επάνω, γιατί μέχρι εκεί την ηλικία το μάτι πρέπει να δέχεται κάποιο φως για να μάθει να δουλεύει. Έτσι κι αλλιώς βέβαια ένα παιδάκι ενός χρόνου δεν θα εκτεθεί για ώρα στον ήλιο και με ένα καπελάκι και μια αντιλιακή είναι αρκετά εκείνα. Από εκεί και πέρα όμως το παιδί το 2-2,5 χρονών που θα βγει και θα παίζει στην παραλία, εκεί ένα καλό ζευγάρι γυαλιά όπως και για τους άλλους είναι απαραίτητο μαζί με καπέλο για να προφυλάξει τα ματάκια του και είναι πιο απαραίτητο στα παιδιά από ό,τι στους μεγάλους που αυτά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Ένα υπέροχο περίπτερο, χαρούμενο, ένα περίπτερο που νομίζω ότι μας φτιάχνει τη διάθεση και φυσικά ερχόσαστε εδώ, παίρνετε συμβουλές για τα μάτια σας και ενημερώνεστε και για την τάση της μόδας για τη νέα σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.